Καλωσορίζουμε από το portal902.gr τον Γιάννη Τζαβάρα. Είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων Εύβοιας και μέλος της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Κύριε Τζαβάρα, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά και σε εσάς στην Αθήνα. Κάνουμε την κουβέντα αυτή με αφορμή τα κρούσματα που εμφανίστηκαν σε επιχείρηση σε πτηνοτροφείο στην Εύβοια. Μιλάμε για 8 κρούσματα, αν δεν κάνω λάθος. Σε πόσους εργαζόμενους, τι εικόνα είναι αυτή που έχετε? Η εικόνα που έχουμε εμείς από τους συναδέλφους είναι ότι είναι 8 κρούσματα, 8 κρούσματα διαπιστωμένα. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα, ότι δεν ξέρουμε πώς είναι τα πραγματικά κρούσματα, μέχρι να γίνει και η χνηλάτιση, μέχρι να γίνουν και μαζικά τεστ. 8 κρούσματα στους 70 εργαζόμενους που έχει περίπου η επιχείρηση στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Από όσο ξέρουμε, αυτά αφορούν πιθανότατα και στο σύνολό τους, αν όχι στο σύνολό τους, σίγουρα στην πλειοψηφία τους μετανάστες εργάτες. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες προστατεύονται, να το πω έτσι. Στον ίδιο χώρο δουλεύουμε Έλληνες και μετανάστες, και μάλιστα το κομμάτι των μεταναστών στον κλάδο είναι και πολύ εκτεταμένο, είναι σε πολύ μεγάλο αριθμό. Και βέβαια αυτό είναι επικίνδυνο για όλους μας, για όλους τους εργαζόμενους, γιατί πρέπει να πάρθουν μέτρα τα οποία εμείς φωνάζουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Επιμένουμε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα και από την εργοδοσία και από την κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως, είμαστε μέσα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, αυτό είναι το ουσιαστικό, και ακόμα είναι σαν να είμαστε στην αρχή. Δηλαδή τα μέτρα που υπάρχουν είναι λες και τώρα ξεκινάει, λες και τώρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πανδημία. Έχετε δίκιο, κύριε Τζαβάρα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα ζητάει από την αρχή της πανδημίας μέτρα σε χώρους δουλειάς, κάτι που βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Μάλιστα βλέπουμε την κυβέρνηση να μας μιλά πολύ συχνά για τα μέτρα ατομικής προστασίας. Αλλά στους χώρους δουλειάς αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Μεταφέρετε μας λίγο την εικόνα που επικρατεί σε διάφορους χώρους δουλειάς από τον κλάδο σας. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την πανδημία, μπορούμε να πούμε ότι στους εργασιακούς χώρους που έχουν πάρθει μέτρα είναι αυτά τα οποία πήρε η εργοδοσία κάτω από την πίεση είτε της ανακοίνωσης, είτε της διεκδίκησης, είτε ακόμα και σε εργασιακούς χώρους που επειδή γνωρίζει ότι υπάρχει οργάνωση, είναι πιο ψηλιασμένη και παίρνει πιο γρήγορα ορισμένα μέτρα. Αυτό όμως το οποίο περιγράφουμε σαν χώρους δουλειάς δεν πρέπει να αφήσουμε απ' έξω, γιατί είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα ότι η εργοδοσία και η κυβέρνηση μαζί έχουν αξιοποιήσει την πανδημία για να εντείνουν την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα μέσα στους χώρους δουλειάς, αντί δηλαδή να πάει και να πάρει μέτρα για την προστασία της υγείας. Τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση μαζί με την εργοδοσία είναι το πώς θα εντείνει την επίθεση, και αν θέλετε, αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και συνδικαλιστικές διώξεις, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και απολύσεις, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης, τα οποία οξύνονται... Απόσταση των εργαζομένων. Πείτε μας ορισμένα παραδείγματα. Έχετε δίκιο για την αξιοποίηση. Έχουμε αναστολή εργασίας, συμβάσεων μάλλον. Έχουμε μείωση μισθών. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε βγάλει και κάποιες ανακοινώσεις και σαν συνδικάτο εμείς, γιατί έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα από εργασιακούς χώρους. Έχουμε δηλαδή μια επιχείρηση εδώ πέρα στην περιοχή που λέγεται Vitis Grapes, που ο πιο συσπηρωμένος πυρήνας, να το πω έτσι, του συνδικάτου, γιατί μέσα εκεί πέρα δεν υπάρχει επιχειρησιακή οργάνωση, υπάρχει όμως το κλαδικό συνδικάτο και οι πρωτοπόροι συνάδελφοι μέσα εκεί πέρα που έχουν συγκροτήσει μια επιτροπή. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι βγήκανε σε αναστολή σύμβασης, όλος τυχαίως, ήταν ο κόσμος που ήταν συσπηρωμένος, που έβγαινε μπροστά για να διεκδικήσει κτλ. Όλος τυχαίως. Προφανώς αυτό ήταν στόχευση της εργοδοσίας για να δώσει, αν θέλετε, και το μήνυμα στους υπόλοιπους εργαζόμενους ότι κοίταξε εδώ, μην μιλάς, εγώ θέλω να με παρακαλάς, αν θέλω να σου δίνω κανένα ψίχουλα παραπάνω, και σε καμία περίπτωση να μην μπαίνεις να διεκδικείς το δίκιο σου. Που αυτό το οποίο διεκδικούσαμε στο συγκεκριμένο χώρο δουλειάς ήταν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας να βελτιωθούν, να πάρθουν επιπλέον μέτρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, να φτιαχτούν διάφορες ατέλειες, να το πω έτσι, να βελτιωθεί συνολικά η εργασία μέσα εκεί. Αυτό ήταν το αντικείμενο
Και ήρθε το πράγμα, και μάλιστα πριν ένα μικρό χρονικό διάστημα, γιατί το ζήτημα της αναστολής που αναφέρω αφορούσε το Μάιο, ήρθε λοιπόν πριν ένα μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε πολύ στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Και την κυβέρνηση... Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζει η εργοδοσία αυτές τις διεκδικήσεις μας. Με την πλήρη ανοχή, αν όχι στήριξη της κυβέρνησης, έτσι κύριε Τζαβάρα. Προφανώς. Αυτό είναι προφανές. Δηλαδή η κυβέρνηση τώρα, επειδή μιλάει συνέχεια για την ατομική ευθύνη και την ατομική ευθύνη, έχει πολύ μεγάλη και σοβαρή ατομική ευθύνη. Έχει πολύ μεγάλη και σοβαρή ατομική ευθύνη, γιατί ενώ με τις τεράστιες θυσίες που έκανε η εργατική τάξη και ο λαός μας στην αρχή της πανδημίας, με τον εγκλεισμό, την περίοδο εκείνη του εγκλεισμού, κατορθώσαμε σαν λαός να μηδενίσουμε στην κυριολεξία τα κρούσματα, να υπάρχει πολύ καλή αντιμετώπιση, πολύ καλή πειθαρχία της εργατικής τάξης και του λαού μας. Ήρθε όμως η κυβέρνηση κάτω από τις εντολές των βιομηχάνων, κυρίως των βιομηχάνων του τουρισμού. Άλλωστε υπάρχουν και έγγραφα που έχουν βγει στη δημοσιότητα, με οδηγίες που δίνανε στην κυβέρνηση. Άνοιξε τα σύνορα. Φυσικά οι τουρίστες δεν ήρθαν μέσα σε μια γυάλα απομονωμένη, ήρθαν σε επαφή με όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό και αυτή τη στιγμή. Να το πω έτσι, γιατί κάποιος λέει, δηλαδή δεν θα είχαμε έξαρση των κρουσμάτων. Πιθανά και να είχαμε έξαρση των κρουσμάτων, αλλά σίγουρα δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση στην οποία υπάρχει σήμερα. Θα ήταν, να το πω έτσι και με την πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη, ένα κάτι παρακάτω. Γιατί είναι επιβεβαιωμένο ότι και μέσω του τουρισμού ήρθαν πολλά κρούσματα στη χώρα μας. Τα δε μέτρα που έχει ανακοινώσει επίσης η κυβέρνηση και ψηφίζει και με τις ποινιπή, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, είναι επίσης δεν είναι προς όφελος των εργαζομένων, έτσι δεν είναι, με την καραντίνα και τις επιπλέον υπεροριακή απασχόληση. Είναι τα μέτρα τους διευκόλυνε η πανδημία να ψηφίσουν τα μέτρα που είχαν έτοιμα εδώ και χρόνια και επιδιώκανε. Μας τα έλεγε και μας τα εξαέλεγε και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων ότι είναι στις επιδιώξεις του το να μην υπάρχει σταθερός χρόνος εργασίας, το να μην υπάρχουν υπερορίες οι οποίες να πληρώνονται, το να ενταθεί ακόμα περισσότερο η διευθύνση. Αυτά ουσιαστικά ήρθε να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή η πανδημία δεν πρέπει να τη δούμε από τη σκοπιά ότι ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εν δυνάμει μπορεί να αγγίξει όλους. Όμως, αλλιώς μπορεί να την αντιμετωπίσει ένας βιομήχανος, ένας εφοπλιστής, ένας τραπεζίτης. Αλλιώς μπορεί να την αντιμετωπίσει ένας εργαζόμενος και φυσικά η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση ολονών. Η κυβέρνηση εξυπηρετεί συγκεκριμένες ομάδες, συγκεκριμένες τάξεις, να το πω έτσι. Φυσικά έχει δείξει με τις πράξεις της ότι τάσεται όχι με την εργατική τάξη και τον λαό, τάσεται απέναντί μας. Εδώ, μάλιστα στη Χαλκίδα, είναι και χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα νοσοκομείο, το οποίο το έχουν κάνει εγγένεια καμιά δεκαριά φορές, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς. Τέλος πάντων, κάτω από τα αιτήματα, κάτω από την απέτηση της εργατικής τάξης και του λαού, υλοποιήθηκε το αίτημα για μεταφορά στο καινούργιο νοσοκομείο. Γιατί νομίζω πρέπει να κρατήσουμε και αυτό, ότι αυτό και το ό,τι έχει γίνει είναι κάτω από την πίεση που υπάρχει. Αν δεν υπήρχε και αυτή η πίεση, δεν θα υπήρχαν και καθόλου, πώς να το πω, κάνουμε κριτική ότι οι γιατροί που προσλάβανε είναι ελάχιστοι. Όμως, δεν ξέρουμε και αυτούς αν θα τους προσλάμβανε η κυβέρνηση, αν δεν υπήρχε αυτό το κύμα διεκδίκησης μέσα στον εγκλεισμό, αν δεν υπήρχαν οι συνεχείς κινητοποιήσεις των υγειονομικών και των σωματείων που πιέζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εδώ λοιπόν στη Χαλκίδα, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουμε, ξαναλέω, είναι ότι είχαμε ένα νοσοκομείο καινούριο, το οποίο το έχουν κάνει πολλές φορές εγγένεια. Ναι, το είχαμε για να το βλέπουμε, να το πω έτσι. Λοιπόν, έγινε η μεταφορά. Έχει πολύ όμως σοβαρή ευθύνη ατομική η κυβέρνηση το ότι έγινε η μεταφορά στο καινούργιο νοσοκομείο και οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους ασθενείς είναι, αν όχι χειρότερες, γιατί υπάρχει περίπτωση και κάποιος να τις εκτιμήσει χειρότερες από ό,τι ήταν στο παλιό νοσοκομείο, που ήταν ένας χώρος που τον είχαν μάθει με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες, είχαν κάνει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι διάφορες πατέντες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν τέλος πάντων στην κατάσταση που υπάρχει. Αυτό στο καινούργιο νοσοκομείο που μετακόμισε σε ένα κτίριο που είναι 3, 4, 5, ίσως και περισσότερες φορές μεγαλύτερο, με το ίδιο προσωπικό ή με τις ελάχιστες προσλήψεις που έγιναν στην πορεία, καταλαβαίνετε ότι είναι θρησιγενές. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, δεν μπορεί να καλύψει τις κανονικές ανάγκες.
όχι εν μέσω πανδημίας. Μιλάμε για τις κανονικές ανάγκες δεν μπορεί να καλύψει, πόσο μάλλον εν μέσω πανδημίας. Και υπάρχουν και προκλητικά ζητήματα να αναφέρουμε, δηλαδή, για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όπως? Να σας πω, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Πρόσφατα ιδρύσανε κλινική COVID. Η κλινική COVID, επειδή δεν υπάρχουν γιατροί, η οδηγία η οποία δόθηκε είναι να καλύπτεται από τους γιατρούς που πηγαίνουν και στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Δηλαδή να γίνει το ίδιο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό φορέας διασποράς της νόσου. Αν τυχόν τέλος πάντων κολλήσει ή αν τυχόν τον πιάσει και τον μεταφέρει. Δεν είναι ανάγκη να κολλήσει. Μεταφέρεται άλλωστε από ό,τι λένε οι επιστήμονες και με την επαφή κτλ. Δηλαδή λέμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι τη 2020. Δεν θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε για αυτά. Θα μπορούσαν να είχαν λυθεί. Έχει λοιπόν πολύ σοβαρή ατομική ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δελύνεται αυτό το ζήτημα. Και φυσικά ευθύνες έχουν και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις των προηγούμενων χρόνων που έχουν βγει στα κεραμίδια τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί δεν είναι η ίδια η κυβέρνηση. Βέβαια, δεν θυμάμαι εγώ ούτε πριν μερικούς μήνες που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ να καλύψει τις θέσεις εργασίας στις σκηνές που υπήρχαν, ούτε τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ούτε τέλος πάντων όσο πίσω και να πας, όλοι βάλαν το λιθαράκι τους στο να διαλύσει τελείως το σύστημα υγείας. Μάλιστα, κλείνανε και νοσοκομεία την εποχή των μνημονίων. Το έχουμε δει κι αυτό. Έτσι, ακριβώς, όπως το λέτε. Είναι κλειστά και δεν έχουν ανοίξει παρότι έχουμε και πανδημία. Και είναι φυσικά του κινήματος. Τώρα, σαν μέλος της Ομοσπονδίας Γαλακτοστροφίμων Ποτών, άλλη εικόνα για χώρους δουλειά σε άλλες περιοχές έχετε? Έχουμε γενικότερα εικόνα. Άλλωστε και τα κρούσματα, τα πολλά κρούσματα που έχουν βρεθεί εκεί πέρα και στη Βόρειο Ελλάδα είναι σε επιχειρήσεις του κλάδου. Γιατί υπάρχει η ιδιομορφία στον κλάδο, αυτό που λέμε η γραμμή παραγωγής, που υπάρχει πολύ κοντινή απόσταση του ενός εργαζόμενου από τον άλλον. Προφανώς, εμείς δεν αγνοούμε το γεγονός ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν πάρθει μέτρα, ακόμα να το πω έτσι, και η γραμμή παραγωγής να επεκταθεί, να μεγαλώσουν οι αποστάσεις. Όμως αυτό σημαίνει κόστος. Υπάρχουν τρόποι να... Υπάρχουν τρόποι. Προφανώς. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι. Να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Δεν γίνονται όμως από την πλευρά των εργοδοτών. Μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους, ναι. Και σου λέει τώρα, άμα εγώ είναι να, στο τέλος του χρόνου το δείκτη που τον βλέπω και τον ξαναβλέπω και θέλω συνέχεια να ανεβαίνει και να έχει όλο και μεγαλύτερη γωνία, να τον δω και με λίγο πιο κατεβασμένη γωνία, καλό είναι, ας μην επεκτείνω και την ταινία, ας μην πάρω και άλλα μέτρα. Γιατί αυτό θα έρθει σε βάρος μου. Και ασχολήσουν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους. Τώρα, το Συνδικάτο ζητά να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στους χώρους δουλειάς. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, κύριε Τζαβάρα, αναφερθήκατε πριν για τους μετανάστες. Είναι ένα κομμάτι των εργαζομένων στον κλάδο σας. Απασχολείται σε μεγάλο, είπατε, μεγάλος αριθμός μεταναστών. Και αυτή είναι μία ευπαθής ομάδα, με την έννοια ότι και οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι οι καλύτερες. Είναι έτσι. Είδαμε και στη Λακωνία πρόσφατα που μένανε πολύ μαζί και πόσο ένας κόλλησε τον άλλον. Είναι ένα κομμάτι, ναι, το οποίο ξεκίνησα λέγοντας ότι ίσως να είναι και το πιο σκληρά εκμεταλλευόμενο. Ναι. Μάλλον σίγουρα είναι το πιο σκληρά εκμεταλλευόμενο, αφήνοντας και ένα παράθυρο, να το πω έτσι, ότι πλέον υπάρχουν και συντοπίτες μας και Έλληνες οι οποίοι η εκμετάλλευσή τους πηγαίνει σε αυτά τα επίπεδα, γιατί αυτός που θέλει να βγάλει περισσότερο κέρδος δεν κοιτάει Έλληνας οι μετανάστες, και άλλωστε και τους μετανάστες γι' αυτό τους εκμεταλλεύονται ακόμα πιο σκληρά, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι, έχουν ζητήματα, έχουν έρθει για ένα κομμάτι ψωμί εδώ πέρα και έχουν ζητήματα, και πιο εύκολα τρομοκρατούνται και πιο εύκολα μπορείς να τους... και φυσικά οι αμοιβές τους, επειδή είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα ή τέλος πάντων γενικά είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, αυτός είναι και ο λόγος που εξασφαλίζουν
και χειρότερο επίπεδο διαβίωσης. Δηλαδή, δεν θέλει κανένας μετανάστης να πηγαίνει να ζει όπως είχαμε δει, παραδείγματος χάρη, στην περιοχή της Σάρτας, σε παλιότερη περιοδία που είχε κάνει η Ομοσπονδία, που ζούσαν 200 άτομα σε έναν θάλαμο, τον οποίο μάλιστα με διόροφα κρεβάτια, λες και ήταν στρατόπεδο, τον οποίο μάλιστα τους έπαιρνε και ο εργοδότης 50 ευρώ το κεφάλι το μήνα. Δηλαδή, έβγαζε από ένα θάλαμο 2.500 ευρώ που είχε μέσα από όσους είχε εκεί πέρα. Δηλαδή, λέμε για προκλητικά ζητήματα. Δεν είναι επιλογή τους αυτό το πράγμα. Είναι η φτώχεια, είναι η ανέχεια, είναι τα χαμηλομεροκάματα, είναι οι συνθήκες τρομοκρατίας. Αν θέλετε, είναι και το ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν περάσει ακόμα μέσα από νομοσχέδια, έχουν μπει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στο να βγάλουν χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι, που πολλοί από αυτούς είναι πολλά χρόνια στη χώρα μας και συνεχίζουν να είναι χωρίς χαρτιά, ως μέσο για να του μειωθεί ακόμα ο μισθός τους, ως μέσο για να και κατά εξακολούθηση να ζουν σε χειρότερες συνθήκες και με χειρότερους όρους διαβίωσης. Ναι. Αυτό είναι το ουσιαστικό ζήτημα που πρέπει να δούμε για τους μετανάστες. Και τέλος, ναι, δεν υπάρχει καμία μέρημνα, ναι, καμία μέρημνα, και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, για το ζήτημα της γλώσσας. Δηλαδή, καλές οι οδηγίες, ναι, όμως όταν σε μια περιοχή ότι έχεις πληθυσμό μεγάλο, 200, 300, 500, 1000 άτομα σε άλλες περιοχές από συγκεκριμένες χώρες, είσαι υποχρεωμένος σαν κράτος, αν θέλεις να προστατεύσεις όχι μόνο τη δικιά τους υγεία και την υγεία του ελληνικού λαού που βρίσκεται στην περιοχή, να τους ενημερώσεις με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Σε αυτό λοιπόν βάζουμε ένα μεγάλο μηδέν. Δεν έχουν ούτε ενημέρωση, μας λέτε. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Τίποτα, τίποτα, τίποτα απολύτως. Μάλιστα. Οπότε, το Συνδικάτο Τροφίμων Εύβοιας και η Ομοσπονδία φυσικά κατ' επέκταση. Τι μέτρα διεκδικείτε, κύριε Τζαβάρα, τι ζητάτε? Κοιτάξτε, εμείς πρώτα και κύρια λέμε σε περιπτώσεις που εμφανίζονται κρούσματα, ναι, να υπάρχει με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους. Η κυβέρνηση διαφημίζει ότι υπάρχουν 500 κινητά συνεργεία. Αν υπήρχαν, θα τα είχαμε δει. Ναι. Δεν τα έχουμε δει. Καμία. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δεν μας απασχολεί. Με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους να γίνονται τεστ στους εργαζόμενους που βρίσκονται εκεί πέρα μέσα. Να ξέρει ο άλλος αν θα πάει σπίτι του, στα παιδιά του, στους συλλογιωμένους, στους γονείς του. Να ξέρει σε τι φάση βρίσκεται. Να υπάρχει άμεσο σταμάτημα του χώρου και να γίνεται απολύμανση. Και φυσικά σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα μέτρα, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα προτείνεις και να τα γενικεύσεις για όλους τους εργασιακούς χώρους, όμως σίγουρα μπορούν να υπάρχουν. Ένα γενικευμένο επίσης πάλι μέτρο είναι να μην υπάρχει εντατικοποίηση της παραγωγής, που αντί να μειώνει την εντατικοποίηση εν μέσω κορονοϊού, αυξάνεται, ειδικά τώρα με το νομοσχέδιο με τις υπερορίες. Ενώ την ίδια ώρα οι υγειονομικοί λένε ότι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να αμυνθείς στον κορονοϊό, όπως και σε κάθε ιό, είναι η καλή κατάσταση, να μην είσαι κουρασμένος, να κρατάς δυνάμεις, που λέμε, κτλ. Όταν σε ξεζουμίζουν τη δουλειά, λοιπόν, τι δυνάμεις να κρατάς? Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει και αίτημα διεκδίκησης των συνδικάτων, και γι' αυτό καλούμε και σε μία σύσκεψη το επόμενο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα στις 27 του μήνα, στις 7 η ώρα, στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας. Κάλουμε και εργαζόμενους του κλάδου και επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου και συνδικάτα και εργαζόμενους συνολικά από όλη την περιοχή του κλάδου, για να διεκδικήσουμε το ζήτημα των υποδομών υγείας, που είναι στο μαύρο το χάλι, με τον επιπλέον παράγοντα ότι η περιοχή μας εδώ πέρα είναι δίπλα σε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες της χώρας, είναι η βιομηχανική ζώνη των Ινοφύτων. Είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν, έρχονται κάθε μέρα. Είναι εργασιακοί χώροι που έχουν και 400 και 500 και 700 και 800 άτομα μέσα εκεί πέρα. Και μπορεί να γίνουν ανα πάσα στιγμή, όπως στην Βόρεια Ιταλία, να γίνει υγειονομική βόμβα οι εργασιακοί χώροι. Είναι εργασιακοί χώροι που συνοστίζονται εργαζόμενοι από πολλούς διαφορετικούς νομούς, από την Αττική, που έχει πολλά κρούσματα, από τη Βιωτία και από την Εύβοια. Ναι. Λοιπόν, και αν μη τι άλλο, πρέπει να επανδρωθούν και να μπορέσουν οι υπηρεσίες υγείας να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Που όχι απλά δεν ανταπεξέρχονται, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις υπόλοιπες ασθένειες, όχι τον κορονοϊό.
Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να αγγίξει όλα τα σωματεία της περιοχής, όλους τους φορείς της περιοχής, να γίνει έτοιμα διεκδίκησης και ναι, θεωρούμε ότι όσο είναι κριτήριο το κέρδος, πραγματικά δεν μπορείς να έχεις την υγεία που θα μπορούσες να έχεις το 2020, όμως μπορείς να ασκήσεις συγκεκριμένη πίεση, να λύσεις ζητήματα, να βελτιώσεις καταστάσεις και να έχεις ανακούφιση στη ζωή σου, εσύ, η οικογένειά σου, γιατί το ζήτημα μας αφορά όλους. Μάλιστα. Κύριε Τζαβάρα, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την επόμενη. Σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Γεια σας.